Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Ειρήνη και πάμε να σας δείξω πώς να φτιάξετε αυτή την υπέροχη θήκη λαγουδάκι για το πασχαλινό σας τραπέζι. Πλέχεται πάρα πολύ απλά, δεν έχει βαθμούς δυσκολίας, υπάρχουν και άλλες θήκες πασχαλινές μέσα στο συγκεκριμένο κανάλι. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Κορίτσα, στα βίντεο υπάρχουν ρυθμίσεις. Είναι το γρανάζι που βλέπετε στα βίντεο. Το ανοίγετε, πάτε ταχύτητα αναπαραγωγής. Επιλέγετε την ταχύτητα την οποία εσείς μπορείτε να πλέξετε και εγώ σιγά σιγά ενημερώνω με υπότιτλους. Ό,τι απορίες έχετε, με βρίσκετε μέσα στις ομάδες μου Ειρήνη Λαδά στο Facebook και σας τις λύνω. Πάμε να το αρχίσουμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη βάση στην οποία από πάνω θα βάλουμε την κοτούλα. Και δεν είναι τίποτα άλλο από το τετράγωνο της γιαγιάς. Θα πάρω την κλωστή μου, γύρω από τα δύο μου δάχτυλα θα κάνω ένα μαγικό κύκλο, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα πάω να ασφαλίσω τη θηλιά μου. Στη συνέχεια θα κάνω και δύο αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα στο μαγικό μου κύκλο, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή ξανά μέσα στο μαγικό μου κύκλο, θα τραβήξω, θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια, δύο αλυσίδες και άλλη μία τρεις, θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα στο μαγικό μου κύκλο και θα κάνω τρία ποδαράκια. Ένα, δύο και άλλο ένα, τρία. Συνεχίζουμε, μία, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή ξανά μέσα στο μαγικό μου κύκλο, τρία ποδαράκια. Ένα, θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα στο μαγικό μου κύκλο, θα τραβήξω. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή τις άλλες μου δύο, σχημάτισα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή να πάω ξανά να κάνω το ίδιο, ώστε να έχω ποδαράκι. Στη συνέχεια, μία, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, μέσα στο μαγικό μου κύκλο θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, άλλο ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στο ίδιο, να κάνω και το τρίτο ποδαράκι. Στη συνέχεια, θα πάρω κλωστή να κλείσω. Να τραβήξω και να κλείσω το μαγικό μου κύκλο. Αν δεν μπορείτε μαγικό κύκλο, κάντε 4 αλυσίδες και κλείστε τες. Και θα κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες, θα περάσω δίπλα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με βουβό. Αυτή εδώ δεν θα την κόψετε την κλωστή, θα την ράψετε γύρω-γύρω για να είναι πιο ασφαλής η βάση σας. Τώρα, 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, στο ίδιο σημείο θα μπω, θα τραβήξω και το τρίτο μου ποδαράκι. 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω δύο ποδαράκια, ένα. Θα πάρω κλωστή να κάνω και το δεύτερό μου ποδαράκι, θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, θα πατήσω, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα αφήσω το ένα ποδαράκι, θα πάω στο επόμενο. Αυτός είναι ο λόγος που κάνουμε τη μία αλυσίδα, για να αφαιρέσουμε ένα ποδαράκι. Τώρα, ό,τι έκανα από αυτό μου το σημείο μέχρι εδώ, θα το κάνετε γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσουμε τη σειρά. 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω ακριβώς εδώ, αυτό το σημείο και θα κάνω δύο ποδαράκια. Ένα και ένα δύο, το τρίτο δεν το κάνω γιατί το έχω ήδη έτοιμο με τις αλυσίδες και θα πάω ένα, δύο, τρία στην κορφή, εδώ θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με βουβό, τελείωσα τη σειρά μου, τώρα θα πάω να κάνουμε μία, δύο, τρεις αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, θα πατήσω, θα τραβήξω, θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι, στη συνέχεια μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή. Θα αφήσω το ένα ποδαράκι, θα πάω στο επόμενο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή ακριβώς εδώ και θα κάνω δύο ποδαράκια. Ένα και άλλο ένα, δύο. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα ξαναμπω μέσα στο σημείο αυτό και θα κάνω ποδαράκι. Ένα, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, θα μπω, θα τραβήξω και θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, πάνω στο ποδαράκι θα κάνουμε ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια, μία αλυσίδα γιατί αφαιρώ το από κάτω ποδαράκι και πάω δίπλα ώστε να κάνω ένα μόνο ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα ένα
Ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή ακριβώς επάνω στο ποδαράκι. Ένα ποδαράκι. Ό,τι κάναμε από αυτό μας το σημείο μέχρι εδώ θα το κάνετε γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσετε τη σειρά σας. Λοιπόν, τελείωσα τη σειρά. Θα περάσω, έχω κάνει και μια λυσίδα απέναντι 1, 2, 3 στην κορφή. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με βουβό. Στη συνέχεια, 1, 2, 3, 4, 5 λυσίδες. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω εδώ δίπλα. Θα βάλω το βελονάκι μου και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα, ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, θα πατήσω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Μία λυσίδα. Θα αφήσω το ένα ποδαράκι, θα πάω στο επόμενο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω το ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα, δύο ποδαράκια. Ένα και άλλο ένα, δύο. Στη συνέχεια, μία, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα, ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή ξανά ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, θα πατήσω, θα κάνω ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα. Θα αφήσω το ένα ποδαράκι, θα πάω στο επόμενο. Και θα κάνω ποδαράκι. Ό,τι κάναμε από αυτό μας το σημείο μέχρι τα εδώ θα το κάνετε γύρω γύρω μέχρι να τελειώσετε τη σειρά και θα φτάσετε το τετράγωνο σας στα 6. Έχουμε κάνει 1, 2, 3, 4. Όταν φτάσετε στο 6 θα το τελειώσουμε. Και μετά θα σας πω πώς θα φτιάξουμε την κοτούλα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το τελευταίο ποδαράκι. Μία αλυσίδα. Θα περάσω απέναντι εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω μέσα από τη θηλιά μου, να κλείσω με βουβό και μετά θα πάρω κλωστή να την περάσω μέσα και να την ασφαλίσω. Εγώ εδώ το έχω κάνει με 5, εσείς θα το κάνετε ή 5 ή 6 στο τετράγωνό σας, όσο εσείς θέλετε. Θα περάσετε και την κλωστή και αυτή είναι η βάση για τη θήκη, γιατί μετά θα τη φέρουμε ακριβώς από την ανάποδη μεριά και από τη μία και από την άλλη μεριά, θα τη ράψουμε και τώρα πάνω θα σας δείξω πώς να φτιάξουμε την κοτούλα. Μπορούμε να βάλουμε πάνω λαγουδάκι, πασκαλίτσα, λουλουδάκι, αυγουλάκι, ό,τι φανταστείτε. Αυτά θα σας τα έχω όλα μέσα στο κανάλι σε ξεχωριστό βίντεο για την κάθε θήκη. Πάμε σιγά σιγά να σας δείξω πώς θα φτιάξετε το λαγουδάκι ώστε να το βάλουμε πάνω στη θήκη. Θα πάρετε την κλωστή σας γύρω από το δαχτυλό σας, θα κάνετε ένα κύκλο, θα βάλετε μέσα το βελονάκι σας, θα τραβήξετε και στη συνέχεια με τα άλλα μου δύο δάχτυλα τραβάω ώστε να σχηματίσω τον κόμπο. Στη συνέχεια πάω να κάνω 4 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή και την περάσω μέσα από τη θηλιά μου κάνοντας αλυσίδα. 1, 2, 3. 4. Έκανα τις 4 μου αλυσίδες. Στην πρώτη μου αλυσίδα θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις 2 μου θηλιές με ένα βουβό περνώντας και από τη μία μου θηλιά και από την άλλη. Στη συνέχεια, 3 αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου, θα μπω μέσα στον κύκλο μου, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα πάω να κάνω ποδαράκι κλείνοντας τις 2 πρώτες μου θηλιές και μετά τις άλλες 2, θα πάρω πάλι θηλιά στο κλωστή στο βελονάκι μου ώστε να μπω μέσα στον κύκλο μου, να τραβήξω και να κάνω πάλι ποδαράκι. Μέσα στον κύκλο μου κορίτσα θα πάμε να κάνουμε 16 ποδαράκια. Λοιπόν, τελείωσα τα 16 ποδαράκια. Θα πάω 1, 2, 3 στην κορφή το βελονάκι μου εδώ που έχω τις αλυσίδες, θα τραβήξω να περάσω μέσα από τη μία μου θηλιά και μέσα από την άλλη κλείνοντας με βουβό. Πάμε τώρα να κάνουμε 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή. Στη μέση ακριβώς εδώ θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, θα πατήσω, θα τραβήξω, θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι, πάω να κάνω το κεφαλάκι. Θα πάρω κλωστή εδώ στη μέση ακριβώς, θα κάνω ένα ποδαράκι και τώρα θα πάρω κλωστή ακριβώς επάνω στο ποδαράκι, θα πατήσω, θα τραβήξω και θα πάρω κλωστή, θα περάσω και από τις 3 μου θηλιές μαζί κλείνοντας με μισό ποδαράκι. Βλέπετε? Τώρα θα πάω να κάνουμε τα φτάκια. Θα πάω να κάνω 10 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 αλυσίδες. Θα πάω ακριβώς εδώ, στην κορφή. Θα βάλω το βελονάκι μου από τη μία μου μεριά να περάσει απέναντι. Να πάρω κλωστή να τραβήξω και τώρα να πάρω κλωστή να κλείσω.
έκανα το ένα αυτάκι. Στη συνέχεια πάμε να κάνουμε πάλι 8 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, συγγνώμη, 10 αλυσίδες. Στο ίδιο σημείο, δηλαδή εδώ ακριβώς, βλέπετε, θα βάλω το βελονάκι μου, θα πάρω κλωστή, θα περάσω από τις δύο μου κλείνοντας με βουβό και θα περάσω ακριβώς εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με βουβό και θα πάρω κλωστή ώστε να την περάσω μέσα από τη θηλιά μου. Και θα πάω να κόψω λίγο μακριά την κλωστή μου, γιατί θα χρειαστεί να ράψω επάνω το λαγουδάκι μου στη θήκη. Αλλά πάμε να την ολοκληρώσουμε κάνοντας σε αυτό το σημείο τη φούντα του. Λοιπόν, θα πάρω το απαλό ροζ ή λευκό, ανάλογα τι θέλετε εσείς. Θα βάλετε μέσα. Θα έκανα ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου, ένα μαγικό κύκλο. Θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τη θηλιά μου ώστε να ασφαλίσω και θα πάω μέσα στο μαγικό μου κύκλο και θα κάνω άριστα. Θα χρειαστεί να κάνω 4. Θα βάλω δηλαδή το βελονάκι μου, θα τραβήξω. Έχω 2 θηλιές πάνω στο βελονάκι, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριστο. 1, 2, 3 και ένα 4. Τραβάω πολύ σφιχτά να κλείσω την κλωστή μου και τώρα θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου. Θα τραβήξω, να περάσω, να κλείσω και το δύο με ένα βουβό, θα πάρω κλωστή να την περάσω μέσα από τη θηλιά μου και θα κόψω λίγο μακριά, ώστε να πάω να ράψω τη φουντίτσα ακριβώς εδώ, σε αυτό το εδώ το σημείο, πάνω στο λαγουδάκι μου. Λοιπόν, πάμε να το ράψουμε, θα το βάλουμε ακριβώς σε αυτό μας εδώ το σημείο και το μόνο που θα κάνουμε είναι να το ράψουμε, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Βλέπετε, απλά το ράβουμε. Λοιπόν, εγώ έκοψα την κλωστή και θα την περάσω περιμετρικά, γύρω-γύρω εδώ και θα πάω να την κόψω. Και στο τέλος θα πάρουμε τη θήκη, εδώ το τετράγωνο, θα το διπλώσουμε στις δύο άκρες και θα πάτε και θα ράψετε επάνω το λαγουδάκι. Βλέπετε? Αυτό είναι η θήκη, η πασχαλινή με θέμα το λαγουδάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!